Κωνσταντινίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εξηγήστε μας, γιατί παραιτηθήκατε σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για τις κυπριακές αερογραμμές? Μετά τη συνάντηση στις 11 του μηνά στο Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Ελέγχου, διεφάνισε όλους οι οποίοι ήταν παρόντες και ήταν μια ευρυτάτη σύσκεψη εκεί, ότι η απάντηση από τις Βρυξέλλες στο αίτημα της Κύπρου για κρατικές εγγυήσεις κατά πόσο θα εγκρινόταν ή όχι θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα αρνητική. Και αυτό ήρθε και από τα επίσημα χείλη του Επιτρόπου Κρατικών Ισχύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την ιδιαίτερη σχέση και επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Μετά λοιπόν από αυτό, μόνο τυφλοί πιστεύουν σε κάποια πράγματα τα οποία ακούμε από τηλεοράσεις και από ραδιόφωνα. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μόνο τυφλοί πιστεύουν ότι μπορεί να διασωθούν οι κυπριακές αερογραμμές, αυτό λέτε? Ήταν φανερό, βέβαια. Από εκείνη τη συνάντηση φανερό. Και λοιπόν, η επιλογή ποια ήταν? Πρώτον, μυρολατρικά να περιμένουμε τη μοίρα μας. Ή δεύτερον, να πολεμήσουμε με ό,τι πιθανότητες δυνατόν να έχουμε για να δούμε αν μπορούμε να τρέψουμε έστω και την τελευταία στιγμή το κλίμα αυτό. Ο ομιλός έκρινε ότι από σεβασμό στην ιστορία των κυπριακών αερογραμμών, από σεβασμό στη διατήρηση των θέσεων εργασίας για όσους θα μπορούσαν να διατηρηθούν και σεβασμό στην κοινωνία γενικά, έπρεπε να πολεμήσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή ίσως ανατρέψουμε αυτό το κλίμα. Γι' αυτό λοιπόν πήρα την πρωτοβουλία και την ευθύνη να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο τελικής διάσωσης, το οποίο εννοωμένο ότι η συνδικαλιστική πλευρά το δεχόταν. Δεν είναι εύκολο και είναι σκληρό σχέδιο, αλλά ήταν η μοναδική, κατά ταπεινή μου γνώμη, λύση. Τότε θα πολεμούσαμε με όλα τα μέσα μας στις Βρυξέλλες για να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνη την παράταση η οποία χρειάζεται για να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε τις κυπριακές αερογραμμές. Και αυτό έκανα. Το παρουσίασα στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν 10 μέρες, Παρασκευή απόγευμα. Όπως και 4-5-6 άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς το είδαμε αποσπασματικά στις εφημερίδες την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, το καταπίνουμε. Υπήρξαν διαρροές, δηλαδή ένα πράγμα που σας ενόχλησε. Μάλιστα. Δεν έπρεπε. Αυτά πράγματα δεν πρέπει να διαρρέουν. Θα διαρρεύσουν στις τεχνίες κλπ. Όταν πρέπει και όταν είμαστε έτοιμοι και όταν το ολοκληρώσουμε. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, στο μεταξύ την Παρασκευή, δόθηκαν κάποιες οδηγίες να γίνει κάποιες προσαρμογές στο σχέδιο αυτό. Ώσπου να ετοιμαστούν οι προσαρμογές κλπ., κάλεσα σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Εκεί δεν είχε αναπαρτία. Κάλεσα την Παρασκευή. Δεν βρέθηκε η αναπαρτία πάλι. Κάλεσα τον κόσμο. Αυτό γινόταν εξ επιτούτου για να μην συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό εννοείται? Ο κόσμος που ακούει ας κρίνει αν είναι επιτούτου ή όχι. Κάλεσα το Σάββατο. Δεν μπορούσαν και πάλι οι άνθρωποι. Κάποιες προσωπικές επαφές είχαν, κάποιες προσωπικές δυσκολίες είχαν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε συνθήκη. Λοιπόν, μετά από αυτά έκρινα ότι δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και ήθελα να ασφαλίσω, αν μη τι άλλο, αυτό το σχέδιο τουλάχιστον για ό,τι αξίζει και όσο αξίζει για μερικούς το πράγμα. Γι' αυτό, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την όλη διεργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο τις τελευταίες 80-85 μέρες που είμαι εκεί, έκρινα ότι δεν μπορώ, δεν μιλώ στην ίδια συχνότητα με κάποιους εκεί. Και όταν δεν υπάρχει λοιπόν σωστή και προκομμένη επικοινωνία, δεν μπορώ να λειτουργήσω και δεν μπορώ να προσφέρω ό,τι θα μπορούσα να προσφέρω. Λοιπόν, έκρινα σκόπιμο λοιπόν την περασμένη Παρασκευή, το μεσημέρι, πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, έδωσε ένα αντίγραφο για τον Υπουργό Οικονομικό και έδωσε και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά όσον αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ. Και υπέβαλα την παράτηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωνσταντινίδη. Ξεκάθαρα όλα αυτά που μας είπατε.